Οπότε εμείς θα έρθουμε και θα επισκεφθούμε, να προσκυνήσουμε το σημείο στο οποίο έγινε ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, όπου ο Αρχάγγελος Γαβρίλ είπε στην Παναγία ότι θα αποκτήσει υιό. Ο Ορθόδοξος Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Είναι Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Το συγκεκριμένο χτίσμα είναι του 1700, μέσα του 1700, και αυτό, όπως και όλα τα βασικά προσκυνήματα, χτισμένο πάνω σε ερήμια προηγούμενο ναού που είχε χτίσει την Αγία Ελένη. Ενώ στην κάτω Ναζαρέτ δεσπόζει ένας σύγχρονος ρωμαιοκαθολικός ναός, χτίστηκε μόλις το 1964, πραγματικά τεράστιος. Στην Φραγκισκανική Εκκλησία, που υπήρχε η παλιά Φραγκισκανική Εκκλησία, όπου σήμερα με την παράδοση των Λατίνων ήταν το σπίτι του Ιωσήφ, προφανώς, και του Χριστού. Ενώ εμείς είμαστε εκεί που έγινε ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Ο Ορθόδοξος Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι γνωστός και ως Ορθόδοξος Ιερός Ναός του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Είναι Ορθόδοξος Ναός που ευρίσκεται στη Ναζαρέτ του Ισραήλ. Με πιθανότερη αρχική ανέγερση, κατά τη Βυζαντινή εποχή, ξανακτίστηκε κατά την εποχή των Σταυροφοριών και πάλι τον 18ο αιώνα υπό τη διοίκηση του Ζαχίρ Αλου Αμάρ, του Άραβα κυβερνήτη της Γαλιλαίας. Γνωστός μεταξύ των Ορθόδοξων Αράβων της Γαλιλαίας, που αποτελούν το ποιμνιόν του ως Knesset El Rum, Εκκλησία των Ρωμιών, ο ναός είναι κτισμένος πάνω σε μια υπόγεια πηγή νερού, από την οποία, κατά την Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση, η Παναγία, η Μαρία, τραβούσε νερό αμέσως πριν από τον Ευαγγελισμό της. Ακόμα και σήμερα, νερό από την πηγή κυλά μέσα στην κόχη του ναού και τροφοδοτούσε το γειτονικό φρέαρ της Παρθένου Μαρίας, που βρίσκεται σε απόσταση 140 μέτρων. Ο πρώτος ναός στο σημείο της πηγής ανεγέρθηκε πιθανόν τον 4ο αιώνα. Από την εποχή του Χριστού μέχρι τότε η Ναζαρέτ ήταν ασήμαντο χωριό, του οποίου η πηγή αυτή ήταν το μοναδικό σημείο προμήθειας νερού. Να το λέγαμε συνολικά, με τα χωρία ένα 200 πιάνει όλο ο Δήμος, το πολεοδομικό συγκρότημα της Ναζαρέτ. Είναι αρκετά μεγάλη πόλη, θα την ξεπεράσει μόνο στην ακτή της Μεσογείου. Η Χάιφα με περίπου 500.000 κατοίκους. Όλες οι υπόλοιπες πόλεις στο Μωρά, τη Βεριάδα, Σάφετ και Καρμιέλη.